για την μείωση των τελών που πληρώνουν οι πολίτες προς τον Δήμο, να υπάρξει μια μεταχείριση που έχει γίνει σε πολλούς άλλους Δήμους της χώρας. Αναφέρθηκα στους Δήμους του Πειραιά, των Αχαρνών, της Αθήνας, της Πάτρας, όπου έγιναν σημαντικές μειώσεις και πρότεινα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής που πρέπει και της κοινωνικής ευαισθησίας όλοι να έχουμε, να μειωθούν, να απαλληφθούν τα δημοτικά τέλη σε τρεις ειδικές κατηγορίες, οι οποίες προβλέπεται από τον νόμο, έχουν αντικειμενική αδυναμία να πληρώσουν. Και αναφέρομαι στους ανθρώπους που είναι άποροι, γι' αυτό αποδεικνύεται, δηλαδή έχουν ετήσιο εισόδημα πολύ χαμηλό, σύμφωνα με τον νόμο 6.000 ευρώ ετησίως, είναι ανάπηροι, αμαία και είναι πολύτεκνοι με χαμηλό εισόδημα. Ο κύριος Σταυρέλης είπε ότι αυτό είναι παράνομο και ο κύριος Ντιγκυρλάκης, στο ίδιο μήκος κύματος, και ο πνευματικός δεν απάντησε, είπε ότι δεν θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός αν αυτό ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να πληροφορήσω και τον κύριο Σταυρέλη και τον κύριο Ντιγκυρλάκη και τους υπολείπους από την πλευρά της πλειοψηφίας που το ψήφισαν ότι παραπλανήθηκαν. Και αυτό που τους είπαν δεν ισχύει, διότι ο νόμος 3463 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114 8 Ιουνίου του 2006 στο άρθρο 202 παράγραφος 3 προβλέπει ακριβώς αυτά που λέω εγώ και αυτά που είπα χθες, ότι μπορούν να μηδενιστούν τα τέλη για τις τρεις ειδικές κατηγορίες άποροι, ανάποροι, ανάπηροι και πολύτεκνοι. Ας ανατρέξουν στον νόμο να τον διαβάσουν και να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα αυτό, γιατί οι τρεις αυτές κατηγορίες των συμπολιτών μας υποφέρουν στην κρίση και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και θεωρώ ότι είναι κοινωνικά δίκαιο το θέμα να επανέλθει και να τακτοποιηθεί με αυτή την πρόταση, τη δική μας την πρόταση, την οποία την ψήφισε η παράταξή μας και στην ίδια γραμμή βρέθηκε και η Ελλάσσον μειοψηφία. Στο θέμα του προϋπολογισμού. Δεν αλλάξετε. Με δεδομένο την πρόθεση, σίγουρα νομίζω σύσσωμο του Δημοτικού Συμβουλίου να βοηθήσει τους αναξιοπαθούντες. Θεωρείτε ότι ήταν απλά ένα λάθος ή θεωρείτε ότι ήταν άγνοια ότι για τον νέο νόμο? Εγώ ξέρω ότι αυτό που ελέγχθη δεν ήταν σωστό από την πλευρά του κ. Σταυρέλη και του κ. Ντιγκυρλάκη, οι οποίοι παρέσυραν και τους υπολείπους και σας αποδεικνύω το γιατί. Είναι όπως το λέω εγώ. Και σας λέω ότι επικοινώνησα και με τον κύριο Κασαβό στο Δήμο Αχαρνών, όπου αυτό εφαρμόστηκε, και με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης Αττικής, ο οποίος θα το εγκρίνει, και οι δύο μου επιβεβαίωσαν ότι είναι απολύτως νόμιμο. Και αυτό που έγινε χθες εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν ήταν λάθος ή σκοπιμότητα, πάντως δεν ήταν σωστό. Και αυτό είναι που επιμένω και λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια εδώ. Και όταν λέμε κάτι, να μην κοροϊδεύουμε αυτούς που δεν έχουν την ενημέρωση ή τη γνώση του νόμου. Γιατί ο καθένας όταν λέει πρέπει να προσέχει τι λέει. Στο θέμα του προϋπολογισμού που άκουσα χθες ότι θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα το προσχέδιο, δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση. Και είναι αδιανόητο η μείζον μειοψηφία μια εβδομάδα πριν τη συζήτηση του προϋπολογισμού να μην έχει καμία απολύτως ενημέρωση. Αυτά είναι σημάδια τα οποία δεν είναι σημάδια ομαλής λειτουργίας ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα πρέπει να εργαστεί η πλευρά του κ. Πνευματικού και ο ίδιος να τα διορθώσουν το συντομότερο δυνατό, γιατί εμείς είμαστε διατεθειμένοι και να τα κάνουμε γνωστά στους πολίτες και να αγωνιζόμαστε, όπως προβλέπεται από το ρόλο μας ως αντιπολίτευση, να κάνουμε εκείνο που πρέπει για το καλό του Δήμου και των πολιτών, όλων των πολιτών του Δήμου Κορινθίου.